Τι να ψηφίσετε πρόεδρο της Δημοκρατίας? Αν όχι ναι, δεν το ξέρω. Ελπίζω πως όχι, δεν ξέρω. Γιατί αυτό θεωρείτε ως δεδομένο ότι μπορεί να έγινε σε συναδέλφους σας άλλους? Με ποια λογική? Με ποια λογική? Μια απάντηση την δικαιούστε. Σας απαντώ ότι εμένα προσωπικά ουδέποτε με έχουν πλησιάσει και ούτε θα με πλησίαζαν, γιατί το έχω δηλώσει και δεν θα τολμούσαν ποτέ να πλησιάσουν. Ωστόσο όμως σας θυμίζω ότι ο κύριος Πρωθυπουργός της χώρας, ο κύριος Σαμαράς και η κυρία Βούλτεψη, που αν δεν κάνω λάθος είναι η κυβερνητική σας εκπρόσωπος, έχει δηλώσει ότι εσείς έχετε βρει τους 180 βουλευτές και ότι έχει αναλάβει το ρόλο κάποιου βασικού στέλεχού σας για να μπορέσει να προσελκύσει και να βρούνε τους επιθυμητούς βουλευτές. Ο κύριος Πρωθυπουργός σας το δήλωσε και όχι εγώ και μάλιστα και προχθές. Ένα λεπτό και εσείς κυρία Κωνσταντοπούλου. Ναι, μισό λεπτό. Μισό λεπτό κύριε Υπουργέ. Μισό λεπτό κύριε Υπουργέ. Δώσε το λόγο. Συγχωρείτε. Αυτό αποτελεί μια εκτίμηση αν υπάρχουν 180 ή όχι. Δεν σημαίνει αυτό ούτε εξαγορά ούτε πίεση. Γι' αυτό θα είμαστε πολύ προσεκτικοί, γιατί έτσι μειώνεται το κοινοβούλιο. Με αυτό που θέλετε να τοποθετήσετε. Ένα λεπτό. Εγώ, κύριε Υπουργέ, θα σας επισημάνω ότι αντιφάσκεται μέσα σε πάρα πολύ σύντομο χρόνο. Πριν από λίγο μας ρωτούσατε εάν θέλουμε εμείς, άκουσον, υπουργό που να παρεμβαίνει στη δικαιοσύνη, και τώρα κάνετε μία δήλωση η οποία προκαταλαμβάνει εκκρεμεί στη δικαστική εξουσία και σε εισαγγελική έρευνα υπόθεση. Υπάρχει ή δεν υπάρχει ανοιχτή προκαταρκτική εξέταση για αυτό το ζήτημα? Γιατί κάνετε δηλώσεις που προκαταλαμβάνουν το αποτέλεσμά της με τον ίδιο τρόπο που κάνατε δηλώσεις προκαταλαμβάνοντας την έκδοση της αποφάσεως του Συμβουλίου στην περίπτωση την οποία εξετάζουμε? Για τον Νίκο Ρωμανό, βλέπετε ότι αν η δράση και η στάση σας δεν διέπεται από αρχές, αμέσως αποκαλύπτεται, διότι διηλίζετε τον κόνοπα για το ένα ζήτημα που είναι ζήτημα ζωής, αλλά καταπίνετε την κάμελο για το άλλο ζήτημα που είναι ζήτημα πολιτιακής λειτουργίας. Ο λόγο έχει ο κύριος Δημήτρης Στρατούλης. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.